Μυρίζει ωραία. Αυτά που σου αρέσουν. Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα σε όλους. Έλα εσέ. Είμαι μια χαρούλα, εσύ. Και εγώ μια χαρά είμαι. Εδώ σούπερ. Τι έχεις. Είναι η σάλτσα που έφτιαξα. Μόνο σου την έκανες. Ναι. Αυτή υπάρχει και έτοιμη στο εμπόριο, δεν βρέθηκε και δεν την κάνεις εσύ. Όχι, τη φτιάξαμε μόνοι μας να ξέρουμε τι έχει μέσα. Αυτή η σαλάτα μου αρέσει, τρελαίνομαι για τη σαλάτα. Το ξέρω ότι σας αρέσει, γιατί έχει μέσα όλα αυτά που σας αρέσουν, τα τζίντζερ και τα σκόρδα. Mm. Το σκόρδο φέτος μειωμένο, το έχω πάρει το μήνυμα. Σήμερα φτιάχνουμε τηγανιτές φτερούγες που είναι πάμφθινες, πιο φθηνές δεν έχεις. Δηλαδή πιο φθηνό μετά Πάσχα στην κονσέρβα. Και θα τις τηγανίσουμε με ένα ωραίο τρόπο και θα κάνουμε και μια γλυκιά σάλτσα που λατρεύουν τα παιδιά. Και ξεκινάμε. Ναι, αμέ. Ωραία. Η κοτό σου πάσχουν πίσω και σε περιμένει, αυτή που σας αρέσει. Για να σε απασχ... Είναι άλλη αυτή, πιο ωραία είναι αυτή. Λοιπόν, όσοι είναι ωραία, η Ελένη μυρίζει τη σούπα τη. Εγώ λοιπόν φτιάχνω τις φτερούγες. Λοιπόν, δείτε. Επίτηδες έχεις γκαζώσει φέτος, πιο πολύ από ότι πέρσι, γιατί θες να μου λείπεις τρελά όταν θα φύγεις τώρα. Επίτηδες το κάνεις. Ξέρω εγώ αυτά τα βήματα. Αυτά τα βήματα είναι πονηρά. Είναι βήματα στις σχέσεις, δεν είναι βήματα. Εσύ μου τα άμαθες αυτά. Συνεργασιών. Τα σχετικά εσύ μου τα άμαθες. Ναι, ναι, εγώ σου τα άμαθα. Λοιπόν, το κοτόπουλο μου πρέπει να το βγάλω. Συγγνώμη, δώστε μου δευτερόλεπτα. Σου δίνουμε. Θα πάθετε πλάκα, παιδιά. Είναι τόσο τραγανό, ειλικρινά. Έχω εστιατόριο 7 χρόνια και δουλεύω καμιά δεκαπενταριά σαν μάγειρα. Νομίζω, ειλικρινά, στο λόγο της τιμής μου, ότι πρώτη φορά βρίσκω τέτοια συνταγή που το κοτόπουλο βγαίνει ότι τηγάνει τόσο τραγανό. Τα παιδιά θα τρελαθούν. Με τι τα περιχύνεις, ας πούμε, τι τα περνάς από εκεί, με τι τα μαρινάρεις τα φτερουγάκια. Αμέσως. Λοιπόν, θα βάλω εγώ. Είναι υπέροχο, παιδιά. Θα βάλω εγώ μια τηγανιά να γίνεται και πάμε μέσα στο μαρινάρισμα, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι το μαριναρισμένο το κοτόπουλο, γιατί δεν είναι το τηγάνι μας άδειο και καεί το λάδι. Οκ, okay, θα βάλω αυτά μέσα. Και πάμε αμέσως στο στερούγες. Να ξεκινήσω να λέω ότι βρήκα σήμερα. Έχεις βάλει και γιαούρτι μέσα, Ξινόγαλο. Ξινόγαλο. Βρήκα σήμερα στο σούπερ μάρκετ φτερούγες που είναι ή έτσι ολόκληρες. Δείτε εδώ πέρα πώς τις έχω. Βλέπετε. Όχι, δεν τη βλέπω. Είναι... Περίμενε. Το... Σταύρο, εδώ. Σταύρο. Εδώ. Από πάνω. Δεν δούμε ποτέ τη φτερούγα. Ωραία, την έχουμε. Σούπερ. Λοιπόν, έχουμε τις φτερούγες ολόκληρες, όπως είναι πάνω στο πουλί. Οπότε εμείς τι κάνουμε. Κόβουμε την άκρη, τη μύτη, αυτή που δεν τη χρειαζόμαστε. Μετά κόβουμε και στη μέση τη φτερούγα. Εντάξει. Και έχουμε τρία κομμάτια. Τη μυτούλα την πετάμε και κρατάμε τα άλλα δύο. Θα κάνω ακόμα μία για να το δείτε. Θα σας έλεγα πριν ότι βρήκα στο σούπερ μάρκετ σήμερα και έτοιμες κομμένες έτσι. Είχε τρεις διαφορετικές εταιρείες. Εντάξει, τη μυτούλα την πετάμε και έχουμε τα δύο κομματάκια. Τα βάζω εδώ πέρα. Θα κάνω και την τελευταία. Και λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολα τα υλικά. Δείτε τι θα ρίξω μέσα. Τέλειωσα και με αυτήν. Φοράω γάδια. Εμένα μου αρέσει τα ομό κοτόπουλο να το πιάνω με γάδια. Δεν μου αρέσει το πιάνω με. Μου αρέσει το πιάνω με γάδια, μάλλον, όχι με τα χέρια μου γυμνά. Λοιπόν, ρίχνω μέσα ένα ποτήρι ξινόγαλο. Ρίχνω μέσα σκόρδο σε σκόνη που έχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Σε όλα όμως, έτσι. Αν θέλετε, βάλτε σκόρδο φρέσκο. Οκ, okay. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Θα ρίξω μέσα πάπρικα και πιπέρι. Θα ρίξω μέσα τον μπαχαρικό που βάζουμε στο κοτόπουλο που το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο. Θα ρίξω μέσα μπόλικο αλάτι, δύο τσιμπιές. Η μαρινάδα είναι έτοιμη. Ξινόγαλο, σκόρδο σε σκόνη φρέσκο, πιπέρι, πάπρικα, αλάτι και το μαύρο το μπαχαρικό, αυτό το καφετί που είναι για τα κοτόπουλα που το βάζουμε στο φούρνο ή στη σούβλα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Στερούγες λοιπόν θα τις ανακατέψουμε καλά με τα γάδια μας και θα τις αφήσουμε όπως σας λέω στη συνταγή που σας γράφω στο site της εκπομπής για μία τουλάχιστον ώρα στο ψυγείο μέσα σκεπασμένες με μεμβράνη εάν θέλετε ή ακόμα καλύτερα αν σας βολεύει όλο το βράδυ. Λοιπόν, αυτές είναι οι φτερούγες. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ξινόγαλο, τα μπαχαρικά μας, τα έχουμε πασαλείψει την κυριολεξία και θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή την λασπίτσα, όπως τη λέω και εγώ, γιατί μετά αυτή η λασπίτσα μαζί με το αλεύρι θα δημιουργήσει την τραγανή κρούστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μάλλον δεν βγάζω τα γάδια μου. Θα σας δείξω τώρα εδώ πέρα. Αυτές τις έκανα σήμερα το πρωί τις φτερούγες. Εντάξει, τις έχω αφήσει μέσα στη μαρινάδα τους. Το λάδι μου καίει στους 180 βαθμούς. Βάζετε ό,τι λάδι θέλετε, σφορέλαιο, ελαιόλαδο ή και τα δύο μαζί. Ο καθένας ό,τι πραγματικά αρέσει ή ό,τι μπορεί το πορτοφόλι του. Και δείτε τώρα τι κάνουμε. Θέλω λίγο την προσοχή σας εδώ πέρα. Έχω σε ένα ταπεράκι, σε ένα ταψάκι τις φτερούγες και δίπλα έχω το αλεύρι. Εγώ τηγάνισα πάρα πολλές για να φάνε όλοι, οπότε δεν χρειάζεται να έχετε τόσο πολύ αλεύρι εσείς. Δύο φλιτζάνια φτάνουν, εντάξει. Βάζουμε μέσα τις φτερούγες, ας υποθέσουμε 6-6, λίγες-λίγες, όχι παραπάνω. Και δείτε τι κάνουμε. Τις καλύπτουμε με αλεύρι, τις κουνάμε λίγο και κατευθείαν τις τεινάζουμε και τις βάζουμε μέσα τηγάνι. Το ξαναδείχνω. Τις καλύπτουμε με αλεύρι, τις πιάνουμε από μια πλευρά, τις τεινάζουμε λίγο, εντάξει. Και τις δείχνουμε μέσα τηγάνι.
Δεν χρειάζεται να κάνετε αυτό το πράγμα. Δείτε, όπως κάνουμε το σνίτσελ, που τις κάνουμε έτσι, που τις πατικώνουμε, ξαναβάζουμε με στα λεύματα.